Από τι 6 Απριλίου θα μπορούν οι οικονομικέ υπηρεσίε του Δήμου Αλεξανδρούπολη να εξυπηρετήσουν του δημότε που επιθυμούν να ρυθμίσουν τι οφειλέ του. Οι οφειλέ ρυθμίζονται εφάπαξ σε 2 100 δόσει με απαλλαγή προ και τόκων εκπρόθεσμη καταβολή μέχρι και 100% ανάλογα με τι δόσει εξόφληση του χρέου. Ελάχιστο ποσό δόσει ορίστηκαν τα 20 ευρώ. Για ληξιπρόθεσμε οφειλέ έω 1 Τρίτου του 2015, πάση φύσεω οφειλέ και όσε θα βεβαιωθούν έω 26 Πέμπτου του 15, θα μπορούν οι δημότε, οι, οι οφειλέτε να υποβάλουν έτσι για να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, τη γνωστή των 100 δόσεων. Εδώ υπάρχουν, υπάρχουν περιπτώσει που μπορεί κάποιο να επιλέξει τη ρύθμιση, τη ρύθμιση που θέλει να κάνει. Αν καταβάλει κάποιο 100% εφάπαξ, δηλαδή το ποσό τη οφειλή του, τότε απαλλάσσεται όλων των προσαυξήσεων και των προστίμων των τόκων των γνωστών που υπάρχουν. Διαφορετικά, αν θα επιλέξει άλλο τρόπο ρύθμιση, ανάλογα με τι δόσει που θα κάνει, μειώνεται αντίστοιχα. Ποσά μέχρι 5.000 ευρώ που ρυθμίζονται δεν επιβαρύνονται πλέον προ αυξήσει ή τόκου εκπρόθεσμη καταβολή. Ποσά πάνω από τι 5.000 που ρυθμίζονται επιβαρύνονται με τόκου 3% ετησίω. Μεγάλη σημασία έχει ο αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο κάθε δημότης, ο οφειλέτη, αφού θα καθορίσει το ποσοστό τη απαλλαγή που θα λάβει. Το ελάχιστο ποσό τη δόση είναι πλέον στο 20 ευρώ ποσά τα οποία είναι ε, δημότες, οφειλέτες μέχρι 5.000 ευρώ που θα ρυθμίσουν αυτά τα ποσά, τη ρύθμιση που θα κάνουν δεν θα έχει επιπλέον για τις δόσεις του αυτού επιβάρηση κανενός τόκου. Για, για τα ποσά τα οποία είναι πάνω από 5.000, όποιο επιλέξει κάποιο τρόπο δόσεων, εκεί θα υπάρχει το γνωστό 1% που ήταν παλαιότερα για κάθε μήνα των δόσεων που ήταν θα είναι τώρα 0,25% ετησίως δηλαδή μόνο 3%. Αυτή που θα μπουν στη ρύθμιση δηλαδή για τις δόσεις που θα έχει μια επιβάρηση. Εξαιρετικά μεγάλη σημασία έχει το γεγονός πως η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί σε διάστημα τριών ημερών από τη στιγμή της ρύθμισης. Η υπαγωγή στη ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση που ο φιλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις στο πρώτο οκτάμινο ή τρεις συνεχόμενες μετά το διάστημα του πρώτου οκτάμινου ή δεν πληρώσει τις τρεις τελευταίες δόσεις. Σε αυτές τι περιπτώσεις αξίζει ο να προσέξουν πάρα πολύ. Περίμεναν πολλοί κόσμος να υπάρχει μια τέτοια ρύθμιση. Νομίζω ότι και από την εμπειρία μου και την προηγούμενη ως εφοριακός θεωρώ ότι αυτή η ρύθμιση είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν. Βέβαια θα μου πει κάποιο ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν να καταβάλουν όποια ρύθμιση και να του κάνεις δεν μπορεί. Αλλά νομίζω δίνεται η δυνατότητα σε πολλοί κόσμο να μπει σε αυτή τη ρύθμιση και να διευκολυθεί για να μην έχει προβλήματα. Οι οφειλέ των Δημοτών προ το Δήμο Αλεξανδρούπολη αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι όροι τη ρύθμιση χαρακτηρίζονται ω εξαιρετικά ευνοϊκοί. Συνεπώ, είναι ευκαιρία δημότε που θέλουν και δίνανται να αποπληρώσουν εφάπαξ σταδιακά τι οφειλέ του να σπεύσουν στο Δήμο από τι 6 Απριλίου μέχρι τι 26 Μαου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία τη ρύθμιση από αυτό το οποίο έχουμε εισπράξει όλο αυτό το διάστημα από την λήξη της προηγούμενης ρύθμισης που είχε τελειώσει τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2014, του που αρκετός κόσμος, ο, 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 δημότες, οι οποίοι αναζητούσαν μια τέτοια ρύθμιση, ε, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν και τους καλούμε να έρθουν, γιατί δεν θα δοθεί, νομίζω, άλλη δυνατότητα και ευκαιρία ε, μιας τέτοιας ρύθμισης.